μικρόφωνο σου. Είμαστε Ολομόναχοι, λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Νομίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρέα εκτός του πλατό και εντός του πλατό. Και εντός του πλατό, βέβαια. Χαίρετε. Άρα δεν είμαστε Ολομόναχοι. Καλώς ήρθατε, Γιώργο Νταλάρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλωσορίζουμε έναν εξαίρετο δημιουργό. Λέγεται Νίκος Πλατήραρχος. Θα ασχοληθούμε στο μέλλον με το όνομα αυτό. Και τώρα θα ασχοληθούμε λίγο. Και σήμερα, αλλά λέω γενικότερα ο κόσμος θα τον γνωρίσει και στο μέλλον. Ένα πολύ ταλαντούχος, πολύ καλός μουσικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και ευχαριστούμε και τον Πασχαλίδη που θα είναι αργότερα κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε που βλέπουμε πάλι την ΕΡΤ να μπαίνει μέσα στη διαδικασία. Γιατί εδώ είναι το σπίτι μας. Ήταν από πάντα. Εδώ γεννηθήκαμε. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Τώρα που είπες είμαστε μόνοι μας, λέμε όχι, μας έχουμε τους τηλεθεατές μας. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας ένιωσες μοναξιά? Δηλαδή απογοήτευση, ακύρωση, ένιωσες ότι παλεύεις μόνος σου? Δεν πρόλαβα, Αντρέα μου, να νιώσω μοναξιά. Δεν πρόλαβα. Αλλά η μοναξιά, όταν είναι θελημένη, είναι ευεργετική. Η μοναχικότητα. Ναι, από επιλογή. Ναι. Επιλογή. Η μοναξιά ως παθολογία, όχι, είναι καλό πράγμα. Εννοούσα επαγγελματικά. Όχι, επαγγελματικά, δεν ναι. Πρόλαβα, δεν πρόλαβα. Νιώσω μοναξιά, δεν πρόλαβα. Με τη βοήθεια των μεγάλων δημιουργών. Δεν ήθελα και δεν πρόλαβα. Και... Δεν με αφήσανε να νιώσω μοναξιά. Διάβαζα ότι από 15 χρονών στο Στελάκι ήταν η πρώτη εμφάνιση. 16. Κάποιος σας έκλεψε ένα χρόνο. Κάπου στο Χαϊδάρι, νομίζω. Στο Χαϊδάρι με τον Ήταν το θρυλικό μαγαζί του Στελάκι Πρεπινιάδη. Αυτός ο καταπληκτικός τραγουδιστής, σπουδαίος. Mm-hmm. Και μετά ο γιος του που συνέχισε την παράδοση. Ο Βαγγέλης. Εκεί ξεκίνησα. Mm. Εκεί ξεκίνησες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τότε, 15-16 χρονών που ανεβαίνεις στο πάλκο να τραγουδήσεις. Ένα αγόρι 15-16 ετών, έστω μέσα στα τρελά του όνειρα και στην φιλοδοξία του και στην αισιοδοξία του, είχε όμως φανταστεί και προβλέψει εκείνη την εποχή αυτό που θα ακολουθήσει τα επόμενα 50 χρόνια? Όχι, όχι. Ενδομήχως μπορεί να το ευχόμουν, αλλά δεν νομίζω ότι δεν ήμουν έτοιμος. Δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Εγώ, έχεις εντάχει τώρα, ο κόσμος τα ξέρει σε γενικές γραμμές και είπαμε και με την Ελένη νωρίτερα ότι δεν θα μείνουμε σε αυτά, στο συνέστημα να μείνουμε, ότι έχεις καθίσει κάποια στιγμή τώρα με τα εγγόνια σου αφηρημένα να συντοπίσεις τι έχεις κάνει όλα αυτά τα 50 χρόνια διαδρομής, από πού έχεις τραγουδήσει, πού πέρασες, χώρους τεράστιους, συγκλονιστικούς, εξωτερικά. Καμιά φορά τα θυμάμαι, αλλά δεν πιστεύω ότι πρόκειται κάτι σπουδαίο ή συγκλονιστικό. Θυμάμαι τα πρόσωπα, τους χώρους, τα ταξίδια. Υπήρξε προϊόν σύμπτωση αυτό, δηλαδή μπορώ να το κάνω κι εγώ άμα θέλω, ας πούμε. Νομίζω όλοι όσοι μπορούν να ασχοληθούν με τη μουσική με την ίδια αφοσίωση, όσοι έχουν έφεση και δεν τεμπελιάζουν, τους αρέσει η δουλειά, νομίζω κάτι μπορούν να κάνουν, με δεδομένο ότι θα αγαπήσουν πολύ τη μουσική, θα προσπαθήσουν να μάθουν τι είναι η μουσική, όχι απλά έχουν μια καλή φωνή και προχωράμε ό,τι γίνει, και στη συνέχεια νομίζω πρέπει να έχουν και το στοιχείο, πρέπει να έχουν κάτι που ναι μεν να μας αρέσει η μουσική, αλλά πρέπει και στη μουσική να αρέσουμε εμείς. Πρέπει κάτι να έχουμε. Αν δεν έχουμε κάτι... Νομίζω πάντως ότι τώρα σκοντάφτουμε λίγο στη μετριότητά σου. Οι 70 δίσκοι προσωπικοί που έχεις ηχογραφήσει, 15 εκατομμύρια αντίτυπα πωλήσεις. Και το γεγονός ότι τραγουδάς από βυζαντινά, λυρικά, pop, λαϊκά, όλο αυτό δεν είναι κάτι, ότι μπορεί κάποιος να κάνει κάτι. Κοιτάξτε, ναι, έτσι όπως τα ακούω, μου ακούγεται, ας πούμε, δεν μου ακούγεται και πολύ ευχάριστο. Δεν τραγουδάω τα πάντα για χωρίς λόγο. Ο τρόπος που μπήκαμε στη μουσική, η εποχή που μπήκα, τα εφόδια μου δεν με άφηναν να δω αυτό το πράγμα ως επάγγελμα. Ό,τι ήρθε από εκεί και ύστερα ήρθε μόνο του. Εκ του αποτελέσματος, δηλαδή από αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ, από την δική μου προσπάθεια, ήρθαν τα υπόλοιπα. Ούτε τα ζήτησα, ούτε τα φαντάστηκα ποτέ. Και να σας πω και κάτι, μου φαίνεται και περίεργο που μου λένε, ακόμα και φίλοι μου λένε, δες τι έχεις κάνει. Μα δεν έχω κάνει τίποτα. Αν έχω κάνει κάτι εγώ, τι έχει κάνει ο Μπιθικότσης, ας πούμε. Ή τι έχει κάνει ο Καζαντζίδης πριν από μένα. Ή τι κάνουν οι μεγάλοι τραγουδιστές και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο.
αυτό που είσαι, που είσαι καταφέρει, είτε το αρέσει σε κάποιους είτε όχι, είτε το θες είτε το θες, είτε το θέλω είτε το θέλω, να πούμε ότι έχεις ανεβάσει έναν πύχη, δύο πύχες, δεν έχει σημασία πόσο, αυτό που λέμε το ποιοτικό άκουσμα στη χώρα μας, 50 χρόνια. Αλλού είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Ο Μυθικότης γίνεται... έκανε αυτό που έκανε. Ο Καρατζίτης, οι σχολές αυτές, δεν έχει σημασία. Ο Τσιτσάνης. Καταρχάς έχεις μια ευλογία. Πέρασες, τους γνώρισες και συντραγούδησες με αυτούς τους ανθρώπους. Προφανώς. Μα αν δεν το είχα αυτό, δεν θα έμπαινα σε όλα αυτά που με ρωτήσατε προηγουμένως. Και μετά ήρθαν οι ευλογίες άλλων μεγάλων, σαν τον συγχωρεμένο Κωνσταντίνο του Γιουμτζή και όλα αυτά που ακολούθησαν. Δηλαδή το γεγονός ότι μεγαλώσατε σε μια οικογένεια μουσικών. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να συνεργαστείτε με τόσους ανθρώπους από πολύ νωρίς. Απόλυτα. Υπάρχει κάτι άλλο. Και το ταλέντο όμως έπαιξε ρόλο. Προφανώς. Κάτι είχανε. Όταν ήμουν μικρός, με βάζανε οι δασκάλες μου στη χοροδία και μου λέγανε τραγούδα. Ναι, ναι. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Mm-hmm. Τραγουδούσα στη χοροδία και ξαφνικά ακούγανε ένα παιδί, μικρό 7 χρονών, ενώ τραγουδούσαν όλοι ένα ομίσονο τραγούδι, δηλαδή την ίδια φωνή όλοι, εγώ έκανα σεγόντα. Ή έκανα τρίτες. Και ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 7 χρονών, 7-8 χρονών. Με φωνάζει λοιπόν μια φορά η δασκάλα, μου λέει: Γιατί κάνεις άλλη φωνή? Και της λέω: Γιατί είναι ωραίο. Α, έτσι μου λέει, ναι. Καλά, έλα μου λέει να πεις εσύ το τραγούδι. Και σιγά σιγά έφυγα από τη χοροδία και άρχισα να τραγουδάω. Και το πάθος μου βέβαια ήταν όταν τραγουδούσε κάποιος να κάνω άλλες φωνές. Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο βεβαίως, γιατί θα τολμήσω να τον εκβιάσω στον αέρα. Λέμε σε ένα-δύο μήνες, θα το συζητήσουμε, να φέρουμε εδώ μια ορχήστρα και να ασχοληθούμε με το δίσκο που κάνατε τα Άστεγα. Ναι, να το κάνουμε. Να κάνουμε μόνο αυτό το δίσκο. Εκβιάζουμε, παρακαλώ. Εκβιάζουμε, λοιπόν. Αλήθεια. Σας εκβιάζουμε, θα έχουμε και καλύτερο πιάνο. Και λοιπόν, εγώ σας εκβιάζω. Ένα ξεκούρτι στο πιάνο. Ένα πιάνο από σαλούν. Πάντως, να πούμε. Ναι, δεν φοράτε μικρόφωνο, τα μεταφέρω εγώ του κύριου Πλατήρακου. Λοιπόν, κακώς δεν φοράει όμως. Λοιπόν, να πούμε το εξής τώρα. Ας έρθουμε στο τώρα, πάντα πολύ πράγμαν. Επίσης δεν ξέρω ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό, αλλά είσαι ένας πολύ καλός, ένας υπέροχος δεξιοτέχνης οργάνων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα. Τώρα. Όχι σιγά. Είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι είχες ορολόγιο πρόγραμμα που λένε τα μικρά παιδιά. Ότι τόσες ώρες θα κάνω κιθάρα, τόσο τζουρά, θα γυμναστώ, όχι, θα δεν, κοιμηθώ, δεν θα νομίζω, πάω... Αυτά είναι δεν μια... νομίζεις. Όχι, δεν... καλά, άσε να το νομίζω εγώ. Τώρα απαντάς με μια απόσταση. Απλώς, όχι, όχι, ναι, είναι η απόσταση αλλά και η αλήθεια. Να ακούγεις εγώ τη φωνή είμαι σε θέση σου, να σας πω την αλήθεια περισσότερο. Ναι, γιατί τα ξέρω. Όταν ξεκίνησα, παρότι μέσα μου η μουσική βυζαντινή, το δημοτικό τραγούδι, τα σμυρναϊκά, τα ρεμπέτικα τραγούδια ήταν ο χώρος στον οποίο κινήθηκα, μην ξεχνάτε ότι εκείνη την εποχή τα νέα παιδιά υπήρχε μια βάση εδώ στο ελληνικό και είχε ένα σταθμό, ο λεγόμενος Αμερικάνικος. Εκεί λοιπόν άρχισαν τα πρώτα ακούσματα με τις ηλεκτρικές κιθάρες. Εγώ λοιπόν σαν παιδί, ναι μεν αγαπούσα την παράδοση, αλλά με τράβηξε εκείνο. Και γι' αυτό όταν μπήκα στη δουλειά δεν μπήκα με τα λαϊκά τραγούδια, μπήκα πρώτα-πρώτα σε ένα συγκρότημα, 2-3 συγκροτήματα και παίζαμε τραγούδια σύγχρονα εκείνη τη εποχή. Των Animals, των Beatles κλπ. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Ναι, ναι. Έτσι. Τώρα αυτά είναι προϊστορικά τραγούδια, παρόλα αυτά είναι κλασικά. Mm-hmm. Ακόμα τα αγαπάνε οι νέοι και τα γνωρίζουν και τα ανακαλύπτουν. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη λογική, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να γίνω ένα τραγουδιστή ο οποίο θα πει σε μια ταβέρνα, θα τραγουδάει λαϊκά τραγούδια και τέλειωσε η ιστορία. Γι' αυτό και σιγά σιγά αργότερα μπήκα και μέσα στο βυζαντινό τραγούδι, έψαξα, γιατί εκεί είναι ένα μεγαλείο. Μετά πήγα σε κάποια ξένα τραγούδια. Τραγούδισα στην ισπανική γλώσσα γιατί είχε μια πολύ, πολύ καλή σχέση με το ελληνικό τραγούδι, ρυθμολογικά, αρμονικά. Επίσης οι τραγουδιστές, οι καλήφωνοι της Λατινικής Αμερικής και οι Ισπανοί που έχουν αυτό το μοναδικό φλαμένκο, το καντεχόντο ας πούμε, που τραγουδάνε, σπαράζουν και σπαράζει και ο κόσμος τους ακούει. Όλα αυτά για μένα ήταν ένα μεγάλο ταξίδι μέσα σε ένα τεράστιο ωκεανό που είναι η μουσική. Μετά από τόσα σχεδόν 50 χρόνια, σας λέω ότι δεν ξέρω τίποτα από τη μουσική. Δεν έχω μάθει τίποτα και δεν έχω δει τίποτα. Είναι σαν να μου λέτε ότι βγήκα λίγο στο πέλαγο. Εντάξει, είδα την Αίγινα, είδα τον Μπόρο, τελειώσαμε. Όμως δεν είναι αυτό. Η Ελλάδα έχει 3.500 νησιά. Θα πρέπει να τα γνωρίσω. Και πρέπει να πάω να είμαι εκεί. Άρα λοιπόν, μετά από 50 χρόνια διαδρομής, αισθάνεστε ότι είναι πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να μάθετε και να ανακαλύψετε. Πάρα πολλά. Κανείς δεν μπορεί να τελειώσει με τη μουσική. Κανείς. Όπως καλή δεν μπορεί να τελειώσει με τη φιλοσοφία, με το διάβασμα, με την τέχνη. Κανείς δεν τελειώνει τίποτα. Είμαστε πολύ μικροί για να μιλήσουμε. Αγαπητέ Νίκο,
Έχουμε ένα δίσκο. Θα πάρουμε μια μικρή γεύση και θα πούμε μια κουβεντούλα αμέσως μετά. Έτσι. Ωραία. Από τα άστεγα. Θα σας παίξουμε το θα το κάψω ή θα καώ σε στίχους του φίλου μου Κώστα Παπαγεωργίου. Ωραία. Σας ακούμε. Σιρτάρι κρύβω το κλειδί, να μην τους δώσω αφορμή. Σβήνω το σημάδι, βάζω το σταυρό. Ήρθαν να μου πάρουν ό,τι έχω φυλαχτό. Σπάσανε την πόρτα, λύσαν τα σκυλιά. Φύσηξε βοριάς και συννεφιά. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ και θα δακρύσω απ' το καημό. Μέσα στο χειμώνα κάτω απ' τη βροχή θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή. Συζητώ. Δείξε μου ποιος είσαι να σου πω ποιος είμαι εγώ. Ξέρω από σκοτάδι, ξέρω κι από φως. Δε μου πάει να κρύβομαι σκυφτός. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ και θα δακρύσω απ' το καημό. Θα ξορκίσω τα στοιχιά και το θεριό. Πάνω απ' τα συντρίμια θα χορέψω και θα πιω. Κι όλο το χειμώνα κάτω απ' τη βροχή θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή. Νίκο, πάρ' το μικρόφωνο να πούμε μια κουβέντα. Αυτός είναι ένας δίσκος που βασικά τραγουδάει ο Γιώργος, αλλά... Σωστά. Αλλά και... Ο Γιώργος τραγουδάει τόσο βασικά, να πούμε, που διεκδικεί το τίτλο του συνδημιουργού, διότι είχαμε πολλή δουλειά κάνει στο στούντιο, αμφιδραστική δουλειά, γόνιμη, έτσι με ιδέες πάρα πολλές. Είναι τα τραγούδια αυτά, περιέχουν η μία τους πλευρά, είναι η λαϊκή, ας πούμε, η δικιά μας η ρεμπέτικη, και η άλλη είναι η της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού, που είναι το ragtime. Mm-hmm. Αυτά τα δύο είδη, εκτός της μουσική του συγγένειας, έχουν και μία βαθύτερη κοινωνιολογική συγγένεια. Ο Γιώργος ως πολύ βαφτισμένος με στο ρεμπέτικο βέβαια τόσα χρόνια, αλλά και έχοντας και την ελαστικότητα και την ευρύνεια που πρέπει, όπως καταλαβαίνεις ήταν τα μαμ, να το πούμε έτσι, λαϊκά για αυτή τη δουλειά, γιατί του μίλησε αρκετά το υλικό, πράγμα που με τιμάει εμένα βέβαια πάρα πολύ, και το αγκάλιασε με πάρα πολύ αγάπη, και έτσι είχαμε πολύ γόνιμη, ξαναλέω έτσι, συνεργασία. Τι άλλη είναι σε αυτό το δίσκο επίσης? Λέει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης ένα τραγούδι, τη Λουκία, η Ελένη Σαλιγοπούλου και η Ασπασία Στρατηγού. Τα άστεγα λοιπόν. Τα άστεγα, ναι. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι σε κάποιες μέρες, μην πούμε τώρα ακριβώς, 30-35 ξέρω, να στήσουμε μια παρέα εδώ όμορφη και να μιλήσουμε, να ακούσουμε αυτό το δίσκο. Να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια. Χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε σαν πρώτο μέρος αυτού του τραγουδιού. Να πάμε, διαβάσαμε χθες, δεν μας έχεις πει τίποτα γι' αυτό εσύ, κάτι με την Γλυκάντζη Αλμπελέρ, την κυρία Αλμπελέρ. Υπάρχει ένας δίσκος, τι είναι αυτό? Μια κουβέντα απλώς, και να έρθουμε και στο γεραμικό βέβαια. Πριν από αρκετά χρόνια, στις αρχές του 2000 περίπου, η Μέμη Σπυράτου, η καλή μου φίλη και πολύ φίλη, στενή φίλη της κυρίας... Σπουδαία η Μέμη Σπυράτου, έχει προσφέρει τεράστιο έργο, αλλά η σεμνότητά της... Είχε μια ιδέα να πάρει από τα μικρά βιβλία της Ελένης. Έχει γράψει αρκετά βιβλία ποίησης, μικρά, θεματικά. Mm-hmm. Και τα έδωσε αυτά τα ποίηματα στον
Νίκο Πλάτανο, Πλάτανο, για να τα φτιάξει. Έκανε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Τα τραγούδια όμως, τελικά τα τραγούδια που γίνανε ήταν πολλά και από διαφορετικές ποιητικές συλλογές. Έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτά να γίνουν μια δουλειά, ναι, συγκεκριμένη. Ναι. Παίξαμε 2-3 φορές αυτά τα τραγούδια και κάποια στιγμή τα παίξαμε στο Μέγαρο. Αυτά τα τραγούδια που βγήκαν σε αυτό το δίσκο είναι αυτά που είχαν την καλύτερη, ας πούμε, ηχητικό, το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα, και τα άλλα έπονται. Είναι μόνο 10 τραγούδια. Λέγεται η αμίλητη ιστορία, γιατί κάποια από αυτά τα τραγούδια μιλάνε για το Βυζάντιο με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που μόνο η κυρία Αρβελέρ θα μπορούσε να το κάνει, και λόγω της ιδιότητάς της. Μέσα στο πλαίσιο της πολυπραγματονομοσύνης σας, εγώ μαθαίνω ότι φεύγοντας από εδώ, 7 η ώρα, πάτε σε ένα στούντιο για να ηχογραφήσετε κάτι. Ναι. Θα μας πείτε αυτό που ετοιμάζετε. Καλωσορίζοντας εγώ, ποτέ, φέρνω τον Μίλτο. Για πείτε. Κύριε Πασχαλιδάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Περάστε. Περάστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερχόμαστε λοιπόν και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ο Μίλτος θα πάει στο άλλο σκαμπό. Καλώς τον, ναι. Για πείτε μας λοιπόν. Να πάρω το ζητιανόξυλο αυτό. Ναι, ναι, το ζητιανόξυλο, ναι. Λοιπόν. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Χαίρετε. Για λέγε, Γιώργο. Να τους πεις και την ιδέα που μου είπες προηγουμένως. Να πάμε. Μην την πεις. Μην τον τσιγκλάς, είναι ικανός για όλα. Λοιπόν, για πες. Θα πας να ηχογραφήσεις σήμερα κάτι. Θα πάω να ηχογραφήσω κάτι, αλλά δεν νομίζω. Επειδή δεν έχει τελειώσει, αν σας το πω, κάποια στιγμή σας το πω. Ωραία. Κάνω διάφορα πράγματα. Κάνεις συνέχεια τώρα που πράγματα. Κλείνει ο κύκλος και πια οριμάζουμε. Έχω μια εσωτερική υποχρέωση. Κάποιοι άνθρωποι που μου ζητάνε κάτι να κάνω, το κάνω με πολύ χαρά. Μάλιστα. Αλλά δεν είμαι εγώ μόνος που το κάνει. Όχι. Ας πούμε, το κάνει και ο Μίλτος. Είμαστε στο στούντιο πριν από ένα μήνα. Φουριόζω λοιπόν, μπαίνει μέσα. Γιατί δεν κάνει και κανένα δίσκο τελευταία. Δηλαδή δεν έχει, δηλαδή έχει εκδώσει δύο. Εντάξει, θα πούμε, εντάξει, δεν το... μην με κατηγορείτε για αυτό. Όχι καθόλου. Θα καθόλου. Το κάνω. Λοιπόν, ακούστε, μπαίνει λοιπόν, μπαίνει, περπατάει και μετά κάνει όπιστε. Γιατί ήταν ανοιχτή η πόρτα και εμείς είμαστε μέσα με τον Κατσιγιάννη, τον Ανδρέα, τον διευθυντή, ας πούμε, της ορχήστρας της Σουδιαντίνας, με την οποία παίζουμε στον Κεραμικό. Θα σας τα πούμε σε λίγο αυτά. Και κάνει έτσι, λέει, τι είναι αυτό που ακούω. Του λέω, σ' αρέσει? Μου λέει, μα γι' αυτό γύρισα, να δω τι είναι. Του λέω, ένα τραγούδι του Κατσιγιάννη. Και λέει, τι κάνετε? Λέω, με ψάχνουμε να βρούμε λόγια. Μου λέει, δώστε μου το. Ναι, το δίνουμε και ήταν μετά. Ήταν ακαριέο, δηλαδή, με το που το άκουσα, με τράβηξε μελωδία. Και έρωτας σκέφτηκα. Με την πρώτη ματιά. Ναι, και το. Μάλιστα. Πάμε το ένα τραγούδι. Σπίτι, αυτό θα πούμε. Στο κοντρόλ υπάρχουν τώρα μηνύματα. Ναι. Ότι πάμε λοιπόν να πούμε. Πολύ μιλάμε και λίγο τραγουδάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Ένα τραγούδι θα μιλήσουμε αμέσως. Το οποίο είναι αυτό το τραγούδι. Βέβαια. Δεν το θυμάμαι. Φαίνεται ή να το αλλάξω το ρωτούμε. Αυτό είναι, ερωτήθηκα, βλέπω, ναι. Ερωτήθηκα με πρώτη ματιά, με πρώτο άκουσμα τη μουσική και είπα, δεν μου το δίνει να δοκιμάσω. Και την επόμενη μέρα της το πήγα και το ηχογραφήσαμε ως ντουέτο. Γεννήθηκε τραγούδι. Και ξεκινάει έτσι η παράστασή μας στο Κεραμικό. Κάτσε. Είναι και λίγο της τάξης, όπως ξέρω. Αυτά δημιουργούνται για τον Πασχαλίδη τώρα, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτός ο άνεμος, Πασχαλίδιος. Μπήκε, θέλει. Λοιπόν. Είμαι λίγο της τάξης. Λοιπόν, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στα τραγούδια θα με βρεις. Για πάμε. Όσα πήρα κι όσα άφησα, τα τραγούδια χτίσαν μέσα μου φωλιά. Όσα βρήκα κι όσα έχασα, όσα είχα κι όσα ξέχασα, τα τραγούδια ταξιδιάρικα πουλιά. Την αλήθεια και το ψέμα μου, την ελπίδα και το αίμα μου, μυστικά φανερά δεν τα έμαθε κανείς. Μια με χάνεις, δυο με ψάχνεις, στα
τραγούδια θα με βρεις. Όσα είδα κι όσα μάντεψα, όσα λένε κι όσα πάλεψα, τα τραγούδια μια ορθά νύχτη αγκαλιά. Όσα δείχνω κι όσα έμαθα, όσα βλέπεις κι όσα έπαθα, τα τραγούδια μια σταγόνα ερημιά. Την αλήθεια και το ψέμα μου, την ελπίδα και το αίμα μου, μυστικά, φανερά, δεν τα έμαθε κανείς. Μια με χάνεις, δυο με ψάχνεις, στα τραγούδια θα με βρεις. Αν με ψάξεις, στα τραγούδια θα με βρεις. Καταπληκτικό. Τι, υπέροχο τραγούδι. Όχι, καλά, καλά ήταν. Μπράβο να πούμε στον Αντρέα που το έγραψε. Μπράβο στον Αντρέα, μπράβο και στο σε αυτό το χημικό που προέκυψε. Σκέφτηκε τους στίχους. Πάρα πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο και διαφορετικό. Διαφορετικό, γλυκό, υπέροχο. Άρα με αυτό ξεκινάτε λοιπόν την παράσταση στο Passport Κεραμικός. Έχουμε λοιπόν Passport Κεραμικός εκεί πίσω από το ΙΚΑ. Τι έγινε ακριβώς, Μίλτο? Με αφορμή ότι την τελευταία τριετία όλο κάπου διασταυρώνονται οι δρόμοι μας, είτε συμπτωματικά είτε ηθελημένα. Στην αρχή πριν τρία χρόνια στο μπάντμιντον με την Εστονδία Ντίνα. Πριν από 1,5 χρόνο με κάλεσε εμένα και την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τραγουδήσαμε στο Μέγαρο Μουσικής Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό έγινε και δίσκος. Περάσαμε ωραία. Και είπαμε με τον Γιώργο από καιρού εις καιρών, όποτε μπορούμε να μην τα αφήνουμε, να σμίγουμε και να παίζουμε παρέα. Έτσι λοιπόν κάνουμε 4 παραστάσεις στο Κεραμικό, στο Passport. Οι δύο έγιναν και έπονται άλλες 2, 12 και 13 Παρασκευή και Σάββατο, παρέα με μια ουδαία ομάδα, 11 μουσικούς. Μέλη της Ιστιδιαντίνας οι περισσότεροι. Είναι από τις πιο τρυφερές και ωραίες συνεργασίες που... Τι τραγούδια έχουν μαζευτεί εκεί μέσα σε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, τα τραγούδια του Γιώργου τσακώνονται μεταξύ τους, σπρώχνονται κάπως, γιατί έχει πει γύρω στα 1200-1300. Από αυτά πρέπει να πούμε καμιά τριανταριά. Εγώ έχω πει 200, πρέπει να πούμε καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά και από εκεί μέσα. Οπότε γενικώς αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Καλά, στην περίπτωση του Νταλάρα τώρα δεν μπορεί να διαλέξει. Τώρα τι να διαλέξει? Όχι, ο Νταλάρας έχει το εξής, δεν έχει τραγούδια, έχει κατηγορίες. Δηλαδή, του λες, θέλω ένα τέτοιο, το περιγράφεις κάποιος, σου φέρνει 20 και σου λέει, ωραία, πες, διάλεξε ένα από αυτό. Λες, δεν γίνεται ένα από αυτό, θα θέλω και τα 20. Οπότε αυτό είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα, πώς, όπως λένε στον αθλητισμό, που έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο προπονητή, είναι όλοι οι παίχτες του στη διάθεσή του. Και δεν ξέρει ποιος να βάλει στην ομάδα. Και ποιος να αφήσει στον πάγκο. Αυτό το πρόβλημα έχουμε. Δεν ξέρουμε ποιος να αφήσουμε στον πάγκο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπορούμε να πούμε όμως ένα επόμενο τραγούδι για το οποίο, επειδή ακούστηκε η πρόβα σας στο όλο το ραδιομέγαρο, λίγο νεράκι να φέρουμε στο Μίλτο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του καπνού. Να πούμε ότι. Όλοι φώναζαν. Με μαλώνει και η κόρη μου, με μαλώνει και ο θείος Γιώργος. Και σας μαλώνει ποιος τώρα, ένας που δεν καπνίζει. Εντάξει, μια φορά σπανίως. Λοιπόν, να πούμε ότι μαγεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος που άκουσε Σταύρο Κουγιουμτζή. Και να το πούμε. Ποιο να πούμε, Κουγιουμτζή, αμέ. Ναι. Ποιο θες? Κουγιουμτζή, ναι, βεβαίως. Ποιο να πούμε, ποιο θες? Να πούμε το άσχημο πάλι, αυτό μας αρέσει. Πάμε, πάμε. Σας αρέσει? Ναι. Μπορεί να μας αρέσει. Ναι, αλλάζουν θέσεις. Ανεβήκαν πολύ. Καλές. Καλές είναι. Άσε με πάλι να σου πω
μια χρόνια περασμένα. Για τα τραγούδια που αγαπώ, τα παραπονεμένα. Ένα σκοπός η χαρά μου, κι όμως αν θα έρθεις στάλα στάλα θα στη δώσω για να δρώσεις τη. Ρωτώ, ο χρόνος τι θα φέρει, ο ήλιος και ο κεραυνός μου στήσανε καρτέρι. Ένας σκοπός η χαρά μου, κι όμως αν θα έρθεις στράλα στράλα θα στη δώσω για να δροσιστείς. Ένας σκοπός η χαρά μου, κι όμως αν θα έρθεις στράλα στράλα θα στη δώσω για να δρώσεις. Καταπληκτικό. Εξαίρετο. Άκουσε ένα φαλτσό. Εξαίρετο. Ο Νταλάρας πηγαίνει σε καταστάσεις που χρειάζεται να πάει. Εγώ έχω προσωπική εκτίμηση. 14 του μήνα, πού θα είστε? Θα είστε. Μαζί, όχι, θα είναι μόνο του. Μου το είπε αργά. Α, την άλλη φορά θα πούμε παρέα. Μια συναυλία αλληλεγγύη, η οποία. Ο Δήμος της Μυτιλίνης, ο Δήμος Λέσβου, αποφάσισε μαζί με μια ομάδα επιστημόνων και εθελοντών του νησιού να κάνουν συνέδριο για το θέμα. Το προσφυγικό. Αναγκαίο, μια και η Μυτιλίνη μπήκε μπροστά και έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο για το πρόβλημα, αλλά κυρίως για το ήθος των κατοίκων, πώς αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα. Και έδωσε και ένα μάθημα, ισχυρό μάθημα, σε όλους αυτούς που λένε ότι το προσφυγικό αντιμετωπίζεται με φράχτες και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε αυτά. Θα σας πω μόνο ότι παράλληλα, από την Ευρώπη, μια οργάνωση πάλι επιστημόνων που, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται για τον πολιτισμό και την ειρήνη, είχαν την πρωτοβουλία, από εκεί ξεκίνησε, θέλησαν να βραβεύσουν τους ανθρώπους της Μυτιλίνης και έτσι το κίνητρο δόθηκε στο Δήμαρχο και γίνεται αυτή η συναυλία. Θα πάμε εκεί να παίξουμε, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Μην ξεχνάτε, πριν από λίγες μέρες μαζί με την κυρία Φαραντούρη και το Δήμο Αθηναίων και τη Συμφωνική Ορχήστρα κάναμε στο Παλάς. Κάναμε στο Παλάς αυτές τις συναυλίες. Που δεν έπεφτε καρφίτσα, νομίζω που σπρώχονταν ο κόσμος. Υποχρέωσή μας. Συγκλονιστικά τραγούδια. Να σταθούμε στο κάτω-κάτω. Τα τραγούδια δεν είναι μόνο η διασκέδαση. Και... Όχι. Έτσι, τα τραγούδια, τουλάχιστον στην χώρα μας, είναι ένα μέσο παρηγοριάς, αλλά είναι και ένα όπλο στους ανθρώπους που κάτι θέλουν να πούν και δεν μπορούν να το πούν άμεσα και. Ένας αλληλεγγύος ψυχής, τραγούδι, ψυχολογία. Τα τραγούδια έχουν πάντα τα πιο καλά μηνύματα. Τα περνάς χωρίς να χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Έτσι. Συχνά είναι πολύ πιο διαβρωτικά και πολύ πιο σκληρά απέναντι στις εξουσίες και στις αδικίες. Να το πούμε το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε. Να πούμε κάτι στο κοντρόλ. Να χαιρετήσουμε. Λοιπόν, χαιρετούμε τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Τον Μίλτο Πασχαλίδη, ο οποίος και αυτός ήρθε εξ επιτούτου. Τον υπέροχο αγαπητό Νίκο Πλατήραρχο, που και αυτός έκανε τον κόπο σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Για μας είναι μεγάλη χαρά να ερχόμαστε στην ΕΡΤ. Σας το είπα και στην αρχή. Νομίζω ότι είναι ένας... Έχουμε και μια... Γιώργο, να... έχουμε μια γιορτή 23 του μήνα. Θα κάνεις μια δήλωση τώρα. 50 για χρόνια, τα 50 χρόνια τηλεόρασης. Έτσι. 50 χρόνια ΕΡΤ, λοιπόν. Όχι τηλεόραση. 50 χρόνια ΕΡΤ. ΕΡΤ, νομίζω τηλεόραση. Αλλά... Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν θέλετε να δείτε την εκπομπή πάλι στο web της ΕΡΤ, ΟΝΕΡΤ, και τη βλέπετε ξανά αμέσως μετά. Ευχαριστούμε όλους και όλες που για σας γίνονται όλα αυτά. Τιμή μας αν τα είδατε. Πάμε. Λύνεις, δεν είσαι η πληγή κι όλα γύρω ξένα κι όλα πετρωμένα και δεν ξημερώνει να'ρθει χαραβή κι όλα γύρω ξένα κι όλα πετρωμένα και δε ξημερώνει να'ρθει χαραγή. Στράγγισε η ζωή σου που αιμορραγεί, κάθε ώρα τρόμος, πόνος και κραυγή και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδερφός σωπαίνει και δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδερφός αχ δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Σύρμα κι άλλο σύρμα και χοντρό γυαλί, μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Κλαις κι αναστενάζεις, ξενιτιά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρη κι απιαστό πουλί. Λες κι ανασυνάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρη.